Οι δημιουργοί παρουσιάζουν το δεύτερο πρόγραμμα φιλοξενεί τον Φώτη Πολυμέρη. Σε μια σειρά εκπομπών μιλάει ο ίδιος για τη ζωή του, τα τραγούδια που έγραψε και τα τραγούδια που τραγούδησε. Αυτό το χρονικό διάστημα γύρισα σε δίσκους, όπως προείπα, δικά μου τραγούδια. Λέω μερικά που ήταν τα πιο αγαπημένα μου, όπως την κιτάρα του πατέρα, το Δεν ξέχασα, το Μαρία Μαρικάκη μου, τη μάνα, το Ας ήξερα τι κρύβεις στην καρδιά σου, το Βεσπάκι, το Γέλα Γάπα και τραγούδα, το Στρονό μου ποτήρι, το Ολόκληρη ζωή μου είσαι εσύ, το Δεν με νοιάζει, το τραγούδι του Αλίτη, τη Ρένα, το Φέρτε μου να πιω να μεθύσω, το Έτσι άρχισε η ζωή μας, το Να κατανιάτος, το Φεγγαράκι τρέξε, ένα στάχι σε ένα χουριδάκι, πόσα καράβια φεύγουν μακριά, το Χερόπουλο, το Γεια σου, το Γυναίκες τρελές, το Σιχτανίδη, τραγούδια του Ψεύτικη Ντουνιά, το Παλιά Ζωή και άλλα. Πάρα πολλά τραγούδια του Κορίτσι, όπως το Εκτέξι, το Λινοπτάπια που τα ακούστε, το Περασμένα Ξεασμένα, το Απόψε τα Μεσάνυχτα, την Προσευχή και άλλα. Του Πορτοκάλι είπα, το Ακρόπολη Πλάκα, τον Άταν Πανιάτα δύο φορές, του Μωράκι, το Μόνο Κοντά σου, το Αγαπούλα μου, την Ουράνια Οπτασία και άλλα τραγούδια. Του Παπαδόπουλου, η Γυναίκα είναι Ζημιά, η Χαμένη Αγάπη, την Κρυστάλλο, το Τελευταίο Ταγκό, του Γιαννίδη. Είπα, το Πάμε Σαν Άλλοτε, το Λες και Δεν Είναι Αλήθεια και άλλα τραγούδια, του Γιάκουλου, τη Θάλασσα και το Βρέχει Δόμο τη Αθήνα, το Σουγγιούλ για μας και λέγει τα πουλιά, το Σκυρο που ήσουν, θα γυρίσει ο τροχός, λίγες καρδιές, αν ερχόσουν για λίγο, καμιά εκατοστή άλλα τραγούδια του Σουγγιούλ. Του Ιακωβίδη είπα πολλά τραγούδια επίσης, το Αγαπούλα Αγαπούλα, το Εσένα Μόνο Εσένα Αγαπώ, αν μια μέρα μα παρνηθείς, που με θυμάμαι, του Πρέντα είπα πάρα πολύ ωραία τραγούδια, ίσως το πιο ωραίο του τραγούδι, το Δάκρυ μου, που έγραψε μαζί με έναν πολύ αγαπημένο φίλο, τον Γιώργο Τολέτσα. Τραγούδισα σε αρκετές ταινίες και θα είχα τραγουδήσει σε πάρα πολλές, εάν τότε με εκείνο το ατύχημα που είχα, το αυτοκινητικό, δεν είχα τυφλωθεί. Και μετά μου απειγόρευαν να ταλαιπωρώ τα μάτια μου με προβολής. Οι ταινίες που τραγούδισα ήταν ο Μεθύστακας, το Έλα στο Θείο, ο Πύργος των Υποτών, ο Γρουσούζης και το Εκείνες που δεν πρέπει να αγαπούν, που τραγουδούσα και την Άρια από την όπερα Ριγολέτος. Θα σας διηγηθώ κάποια από τα παράξενα της δουλειάς μας. Κάτι που ίσως δεν ξέρετε. Δεν ξέρετε ότι οι καλύτεροι τραγουδιστές ήταν πάντα οι κουρείς και οι βαφείς. Αυτή ήταν το ελαφρύ τραγουδί, όπως ο Πέρι Κόμος, η Σινάτρα και άλλοι. Και οι ελαιοχρωματιστές, τραγουδιστές της όπερας, όπως ο Καρούζο και άλλοι τραγουδιστές της όπερας. Ξέρω πολλούς παλιούς τραγουδιστές στην Ελλάδα που η κυρία δουλειά τους, η πρωταρχική δουλειά τους ήταν κουρέιδες. Μα και στην εκκλησία είχαμε ωραίες μεγάλες φωνές που ήταν λαδομουγιατζίδες. Το τραγούδι για τους πιο πολλούς είναι ψώνιο. Επίσης, οι πιο πολλοί τραγουδιστές είναι νευροπαθείς και αγχώδεις τύποι. Άλλες παραξενιές είναι η ψυχώς των τραγουδιστών. Οι Γάλλοι πριν που λένε μέρτ, δεν ξέρω αν ξέρετε την λέξη, πάντως δεν είναι εύοσμοι. Πριν που οι Ιταλοί έχουν και φυλάνε ένα εικονισματάκι. Άλλοι έχουν γούρικο το 13. Οι Ισπανιόλοι γενικά κάνουν το σταυρό τους και φυλούν τον ήχη του αντίχειρα. Οι Μεξικάνοι δίνουν το φυλακτό στο ιεράχη τους. Εγώ πριν γκω για πρόγραμμα έκανα μόνο το σταυρό μου. Από το 1950 έως το 1957 δούλεψα στη Σουλιά του Παρασκευά, στο Σελαπέν, στο Κάστρο, στο Τζάκι και στο Τζάκι της Βαρμπόπης καλοκαίρι, στο Τροκαντερό, στο Καλαμπόκα, στο Πικέρπι, στην Πεταλούδα, πρωινά του Οικονομίδη, πρωινά με τον Ηρακλή τον Θεοφανίδη, πρωινά με τον Μουζάκι και σε άλλες εμφανίσεις. Βγαίναμε τις απόκριες δωρεάν, όπου μας ζητούσαν, ας πούμε, από την στρατιωτική, αστυνομική, εφοριακή, σε τέτοιες εκδηλώσεις, σε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις, σε πάμπολες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Συνεργάτες μου εκείνα τα χρόνια είχα τον Νίκο Παπαδάκη, είχα
πολλούς εκατόν Προκοπίου, εκατόν Παρούση και άλλους δεν θυμάμαι πια. Το 1960 που γύρισα από την Αμερική έως το 65 που ξανάφυγα, εργάστηκα στην Μεταλούδα, στην Τροπικάνα, στη Ριβιέρα, στο πλαγιό του Κασαλόνι. Τώρα, γύρω από τη δουλειά μας, οι πιο σωστοί οι μαέστροι, οι πιο συνειδητοί, θέλω να πω, ήταν ο Τάκης ο Μωράκης, ο Κώστας ο Πρέντας και ένας τέλειος ήταν ο Γιώργος Μουζάκης. Μαζί του όταν δούλευες, ήσουν τελείως ίσκος. Τα είχε όλα γραμμένα, νοικοκυρεμένα. Εργαζόμασταν μαζί, θυμάμαι, στην Πεταλούδα. Είχα λοιπόν, έβγαινα και έκανα πρόγραμμα 20 τραγούδια του, δηλαδή ρεφρέν τραγουδιών. Άρχιζα από το ένας φίλος, ήρθα απόψε από τα παλιά και τελείωνα με το «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει», γιατί ήταν και φοιητικό τραγούδι. Ποτέ δεν θυμάμαι να τραγούδισα κάτω από καλύτερες προϋποθέσεις. Ο Γιώργος Μουζάκης είναι ο πιο υπεύθυνος άνθρωπος της δουλειάς μας. Θα σας πω μια αληθινή ιστορία για να θυμίσετε. Γύρω στο 1953 με κλείνει η ΧΕΤ, ήταν η Χριστιανική Ένωση Νέων. Σε μια εκδήλωσή της στο ξενοδοχείο King George. Η ορχήστρα ήταν δεκαμελής, αλλά λες και είχαν κλείσει χωρίς να το ξέρουν οι άνθρωποι όλους τους καλαμπουριτζίδες της μουσικής εκείνης περίοδου. Δύο πιανίστες κολοσσοί, ο Αλέξος Γεωργιάδης και ο Παδράς. Drums ήταν ο Ρεμί, βιολιά ήταν ο Κανακάκης με τον Καραμαούρα, τρομπέτα ο Ρουχωτάς, σαξόφωνο κλαρίνο ο μεγάλος Μπάμπης Φαραντάτος, με δεύτερο τον Μισελ, μπάσο Τιντής, τρομπόνι ο Σίδηρας και εγώ. Πίναμε λίγο ουσιάκι για να κάνουμε κέφι. Από τις 7 το απόγευμα να βγάλουμε μια δουλειά που ήταν μέχρι το πρωί περίπου. Κατά τις 11 η ώρα που είχε φουντώσει το κέφι, βάζουμε ελληνικούς χορούς, τσάμικους, καλαματιανούς, μπάλους, ιρτούς. Γύρω στις 12 έρχεται μια τραγουδίστρια μικροφύρμα της μια σεζόν που λέμε και θέλει να βγει ατραξιόν. Τη συμβουλεύουμε όλοι εμείς, καλοπροαίρετα βέβαια, να μην τραγουδήσει, γιατί είναι ο Λέι, ο Λιδόκιν τότε της αεροπορίας, των όπλων, των διαφορνόπλων, με τα κορίτσια τους, είχαν πιει και ήθελαν να χορέψουν. Παρόλες όμως τις συμβουλές μας, αυτή η Σόνια ήθελε αμέτη μου χαμέτη να τραγουδήσει. Τέλος, βγάζει πάρτες, μας μοιράζει σε ορχήστρα και τι τραγουδάει. Να πει ένα τραγούδι γερμανικό τότε σου ξέ, ένα αργό τραγούδι που είχε τίτλο «Ο Μάι Παπά», δηλαδή «Ο Μάι Παπά», ο μπαμπάς μου, ένα slow. Να το ακούς και να νιστάζεις ή να κλαις. Το σύρμα του μικροφόνου ήταν πάνω από 80 μέτρα. Παίρνει το μικρόφωνο λοιπόν και ξεκινάει. Απ' την πίστα δεν φεύγουν τα παιδιά. Μάλλον δυσανασχετούν που τους κόβουν κάποιος το γλέντι. Η τραγουδίστρια παίρνει το μικρόφωνο και αρχίζει να απομακρύνεται από εμάς. Θόρυβος, φασαρία, εμείς δεν ακούμε πια τι λέει και σταματάμε να παίζουμε. Τότε σηκώνεται ο συγχωρημένος ο Ρουχωτάς, ο Σταύρος και παίρνοντας μαζί του τον τραμίστα με το μεγάλο πιατί της τζάζ, το Σίβηρα με το τρομπόνι και τον Τιντή με τον μπάσο, πάρα στην πίστα και παίζοντας το Μάρς Φινέμπρο του Σοπέν, αυτό παίζουν στις κηδείες επίσημες, σοβαροί και με βήμα κηδείας, γυρίζουν τρεις φορές στην πίστα. Και όταν ήρθαν στο πάλκο, μας βρήκαν εμάς λιποθυμισμένους από τα γέλια. Η τραγουδίστρια, μην ξέροντας τι συμβαίνει, γυρούσε και μας έκανε νόημα 50 μέτρα μακριά. Ο Ρουχωτάς της έλεγε «Κερκυρέκα, ωραία, δεν φάει κουτσουλούς». Στη δουλειά μας, κατά καιρούς, έχουν τύχει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά. Όμως, νομίζω ότι σαν αυτό, ή μάλλον αυτό, ήταν μοναδικό. Σκεφτείτε ότι ο Παδράς, με ένα κατά τα άλλα σοβαρότατο παιδί και περίφημος μουσικός, κοπανιόταν στην κύριο Αλεξία, είχε ανεβεί πάνω στο πιάνο, πηδούσε, γελούσε, μέχρι που έσπασε τα πλήτρα
και δέχτηκε με χαρά να πληρώσει τη ζημιά την άλλη μέρα. Τέτοιο λαλούμ δηλαδή δεν ξανάγινε ποτέ, ούτε πιστεύω να ξαναγίνει.